ξεκινήσουμε από το εξής. Την επίμαχη ημέρα, νύχτα, ξημερώματα, η ορμή των νερών ήταν μεγάλη. Υπήρχε πίσω σκοτάδι ανάμεσα στις λάσπες, 4 άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο να παλεύουν να σωθούν. Μπορούμε κάπως να αποτυπώσουμε αυτές τις εικόνες. Κύριε Σταθωράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Σαλαπάτα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, όσο μπορεί να είναι η καλησπέρα δηλαδή. Δυστυχώς σήμερα και εμείς μαζί με τους οικείους των ανθρώπων που χάθηκαν θρυνούμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι τους αισθανόμαστε σαν να ήταν δικοί μας ανθρώποι εδώ στη Μεσαρά, όπου οι άνθρωποι, όλοι οι Μεσαρίτες συγκλονισμένοι, βίωσαν το δράμα αυτό της οικογένειας αυτής που είχε επίλογο σήμερα, τον τραγικό επίλογο αυτό. Να πω καταρχήν, εκπροσωπώντας άτυπα όλους εδώ τους κατοίκους της περιοχής, να εκφράσω τα θερμά μας συλληπιτήρια προς τους οικείους. Και τι να πω, μόνο θλίψη και πόνος, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα τώρα, οι άνθρωποι αυτοί ξεκινήσανε και οδηγούσαν σε ένα δρόμο ο οποίος είναι σκοτάδι, δεν έχει φωτισμό πουθενά. Μην ξεχνάμε ότι έβρεχε κιόλας εκείνη την ώρα. Έτσι, άρα πάρα πολύ περιορισμένη ορατότητα. Δεν γνωρίζανε δυστυχώς την γεωμορφολογία εδώ της περιοχής. Δεν γνώριζαν ότι στο δρόμο που κινούνταν κάθετα το διασχίζει ένα ρέμα, ένας χήμαρος ο οποίος είχε φουσκώσει εκείνη τη χρονική στιγμή από τα νερά που για άλλους και για όλους μας λέει θα ήταν ευλογία όλη αυτή η βροχόπτωση. Δυστυχώς όμως είχε αυτή τη μοιραία, την τραγική κατάληξη να οδηγήσει 4 ανθρώπους στο θάνατο. Αυτοί οι άνθρωποι πέσανε θύματα 2 πολύ αρνητικών παραγόντων. Ένα ήταν η άγνοια της περιοχής και δεύτερον η έλλειψη πρόληψης. Σε ένα κράτος το οποίο είναι σε παρακμή, η λέξη πρόληψη φαντάζει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Έτσι, δεν λαμβάνεται καμία μέρημνα για πρόληψη για τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς. Από εκεί και πέρα τώρα, φανταστείτε ένα αυτοκίνητο να παρασύρεται από το χήμαρο με 4 ανθρώπους μέσα, οι οποίοι προφανώς ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, να βλέπουν το αυτοκίνητό τους να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά του χυμάρου. Φανταστείτε ένα όχημα το οποίο, αν και δεν ήταν μικρών διαστάσεων, να παρασύρεται σαν καρυδότσουφλο μέσα στα ορμητικά νερά, να προσπαθούν αγωνιωδώς να εκπέμψουν σήμα κινδύνου για να έρθει βοήθεια και ταυτόχρονα να προσπαθούν να βγουν από το όχημα. Νομίζω, να κύριε Σταθωράκη, ότι και ο διοικητής της πυροσβεστικής είπε, είπε κάποια στιγμή ότι το αυτοκίνητο ντελαπάρισε μέσα στο νερό. Δηλαδή έπαιρνε στροφές διαρκώς. Μια απίστευτη δίνη. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που είπε ο κύριος διοικητής και συμφωνώ μαζί του, γιατί το ποτάμι έχει ανοίγματα, στενέματα, έχει λακκούβες μέσα, έχει δέντρα, καλάμια. Οπωσδήποτε σίγουρα κάπου θα κόντραρε και θα έπαιρνε σβούρες μέσα στον ποταμό, θα αναποδογύριζε, θα τούμπαρε συνεχώς. Φανταστείτε λοιπόν 4 ανθρώπους να είναι κινούμενα σώματα μέσα στο όχημα, σε ένα όχημα που περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και ταυτόχρονα να προσπαθούν να σπάσουν τζάμια, να ανοίξουν πόρτες για να βγουν. Ας μην ξεχνάμε και το εξής, ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε με αντίθετη φορά προς το ποτάμι. Δηλαδή,